Πάμε τώρα στη δεύτερη συζήτησή μας. Καλησπέριζω τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, εκ νέου υποψήφιο στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Κύριε Θεοχάρη, ακούγοντας σήμερα τον απελθόντα πρωθυπουργό να λέει ότι κανείς δεν θέλει εκλογές αυγουστιάτικα, τρίτες εκλογές. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν δεν πιάσετε αυτοδυναμία, προσπάθεια για συνεργασία με τον Πασόκ δεν παίζει καν. Και να γίνει η προσπάθεια, το Πασόκ έχει δηλώσει ότι η απόλυτη στρατηγική του είναι η κυριαρχία στον χώρο της κεντροαριστεράς και ουσιαστικά να είναι αυτό η αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό συγκρούνται παντελώς με όποια κατεύθυνση έχει χαράξει ο κύριος Ανδρουλάκης. Συνεπώς και να θέλαμε και όσο και να βάλεις νερό στο κρασί σου, όταν ο άλλος σε βλέπει σαν τον κύριο αντίπαλό σου, δεν έχει νόημα η συζήτηση, είναι νομίζω κατανοητό. Απ' την άλλη πλευρά, εντάξει, επειδή πριν τις εκλογές λέγονται πολλά, δεν ξέρω αν έχει νόημα να πάμε σε τρίτες εκλογές, δηλαδή πόσο πια. Συμφωνούμε. Κανένα νόημα. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί η αυτοδυναμία. Ο ελληνικός λαός ουσιαστικά αποφάσισε γι' αυτό. Πολιτικά δηλαδή τα πράγματα έχουν τεθεί ήδη από τις πρώτες εκλογές. Ναι. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε κατά της απλής αναλογικής, αποφάσισε υπέρ της αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε πως ίσως ακόμα θα ξανασκεφτεί και σίγουρα πάντως θα καταδικάσει πρώτον την τοξικότητα και δεύτερον μια αντιπολίτευση που λέει όχι σε όλα χωρίς να κάνει διακρίσεις, έτσι, χωρίς να έχει να κοιτάζει τα θέματα με την ιεράρχησή τους, άλλο τα ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος και άλλο τα ζητήματα πολιτικής αντιπαράθεσης και άλλο τα σήματα μικρότερα ζητήματα στα οποία μπορεί να έχουμε κάποιες μικρές διαφωνίες. Συνεπώς, τέτοιου είδους κυβέρνηση θέλει από τη μία μεριά και τέτοιου είδους αντιπολίτευση. Δυστυχώς, αυτή η επιλογή του δεν μπορεί λόγω του εκλογικού νόμου που διάλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να επικυρωθεί άμεσα. Και συνεπώς, ουσιαστικά, ερχόμαστε με μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να επιβεβαιώσουμε αυτά που αποφασίστηκαν πολιτικά την πρώτη. Τώρα, σας κατηγορούν ότι δεν θέλετε να γυρίσει η συζήτηση στα προγραμματικά, εξού και θέτετε πάλι διλήμματα του τύπου αυτοδυναμία ή χάος κλπ. Ας πούμε, θα ήταν προβοκάτσια να πει κανείς ότι με δεδομένο δεν υπάρχει μία φράση στο πρόγραμμά σας για προστασία πρώτης κατοικίας, θα μπορούσε και να τις καταλάβει αυτές τις κατηγορίες ή όχι. Όχι. Κοιτάξτε, μιλάτε τώρα στο γραμματέα προγράμματος του κόμματος, ο οποίος έζησα από κοντά, διότι ήμουν από τους βασικούς συντελεστές, τη δημιουργία του προγράμματος και πόση σημασία έδωσε ο Πρωθυπουργός μέσα στις υποχρεώσεις που είχε. Έβρισκε πάντα τον χρόνο να κάνουμε συσκέψεις και να δώσει τις κατευθύνσεις για το πρόγραμμά μας. Και μιλάμε επίσης για ένα πρόγραμμα το οποίο στις 28 σελίδες του, το συνοπτικό κομμάτι, έτσι, διότι απλώνεται σε όλα τα υπουργεία και έχει 1.300 δράσεις. Στη συνοπτική του περιγραφή είναι ένα πρόγραμμα που έχει όλες τις κατηγορίες των ζητημάτων, από τη δικαιοσύνη, την παιδεία, την υγεία, το κοινωνικό κράτος, την οικονομία, την ανάπτυξη, τον τουρισμό, όλες τις περιοχές της πολιτικής δράσης από τη μία μεριά. Δεύτερον, είναι ένα πρόγραμμα αυστηρά κοστολογημένο. Το κοστολογούμε περίπου στα 9 δις συνολικά για όλη την τετραετία, δηλαδή γύρω στα 2 δις περίπου το χρόνο. Και τέλος, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ρωματικό. Ρωματικό γιατί βάζει πια τις βάσεις για το επόμενο βήμα μετά την πρώτη τετραετία. Τι καταφέραμε στην πρώτη τετραετία? Καταφέραμε η οικονομία να πάρει μπρος. Κάναμε φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις με τη μείωση των φόρων, την μείωση της γραφειοκρατίας και πάνω σε αυτές η οικονομία πραγματικά υπεραποδίδει. Κάθε οργανισμός, κάθε στοιχείο που ανακοινώνει η Ελστάτ ή η Eurostat είναι καλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Έτσι. Αυτό όμως στη δεύτερη τετραετία πρέπει να φτάσει στον κάθε ένα. Πρέπει να φτάσει με την αύξηση των μισθών, πρέπει να φτάσει με την βελτίωση των υπηρεσιών του δημοσίου μέσω της αξιολόγησης και πρέπει να φτάσει βέβαια και με ένα νέο αναγεννημένο εθνικό σύστημα υγείας, γιατί πραγματικά έχει γεράσει. Είναι ένα εθνικό σύστημα υγείας που έχει περισσότερα προβλήματα από όσες λύσεις δίνει για τους πολίτες. Συνεπώς, έχουμε ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση, τέλος. Τώρα, εσείς λέτε ότι δεν φτάνει η προστασία για τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει. Δεν είναι θέμα. Λέτε ότι θα κάνετε lifting στον εξοδικαστικό. Θα σας πω. Καταρχήν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει. Ο εξοδικαστικός έχει αρχίσει και λειτουργεί. Είναι ένα σύστημα το οποίο
έχει προστατεύει τους πραγματικά πολύ ευάλωτους και mm-hmm. μάλιστα τώρα έχει διευρυνθεί και ο ορισμός του τι είναι ευάλωτος, ώστε να συμπεριλάβει περισσότερους συμπολίτες μας. Οι τράπεζες, απ' την άλλη, έχουν δημιουργήσει ένα καινούριο πλέγμα προστασίας μέσω της, του παγώματος της αύξησης των επιτοκίων από εδώ και μπρος, ώστε να μην δημιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια. Επίσης, έχει θεσμοθετηθεί και δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί στην πράξη, και εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει στην επόμενη mm-hmm. τρίτη να το κάνουμε. Εδώ υπάρχει στο πρόγραμμά μας mm-hmm. η υλοποίηση της προστασίας μέσω ενός οργανισμού ο οποίος θα παίρνει τις κατοικίες των πολιτών και για 12 χρόνια θα τις ενοικιάζει, ώστε να έχουν τη δυνατότητα, μόλις διορθωθούν, ένας άνεργος βρει δουλειά ή οτιδήποτε, αλλάξουν οι συνθήκες, να μπορέσει να μην χάσει την κατοικία του, με την έννοια να μένει μέσα στο σπίτι και να μπορεί μετά να το ξαναπάρει. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε έναν υπερχρεωμένο δανειολήπτη για 12 ολόκληρα χρόνια ενοικιαστή στο σπίτι του, και μετά το δάνειο θα μετράει από το μηδέν. Έτσι. Και μέσα σε αυτό το διάστημα, ενώ για να γίνει αυτό θα πρέπει να πληρεί κριτήρια ευαλωτότητας, άρα το τελευταίο που θα μπορεί να κάνει είναι να κάνει και αποταμίευση, θα πρέπει να μπορεί στο τέλος της δωδεκαετίας να έχει και λεφτά για να αγοράσει το σπίτι, να επαναγοράσει μάλλον το σπίτι. Δεν θα έχει. Αφήστε που αυτό το λέτε 3 χρόνια και ο διάμεσος φορέας δεν έχει γίνει. Αφήστε. Το ψηφίσατε Δεκέμβρη του 2021. Έχω χάσει και. Δεκέμβριο του 2021. Γι' αυτό σας λέω ότι πράγματι εδώ υπάρχει καθυστέρηση και πρέπει να υλοποιηθεί. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τα 12 χρόνια mm-hmm. δίνουν τη δυνατότητα να έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν άνεργος και θα παραμείνει άνεργος 12 χρόνια μετά και θα περιμένουμε ότι θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το σπίτι του. Όχι. Μιλάμε, είναι ένας ικανός χρόνος mm-hmm. ώστε αν οι συνθήκες αλλάξουν, αν βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση, αν 2 άνεργοι βρουν δουλειά ή ένας άνεργος στο νοικοκυριό βρει δουλειά και έχουν τη δυνατότητα να ξαναμπούν σε μια σύμβαση δανειακή, να μπορέσουν να πάρουν το σπίτι τους. Και να σκεφτούμε και το εξής. Mm-hmm. Το μεγάλο ζήτημα και το πρώτο το κύριο είναι να μην βγουν αυτοί οι άνθρωποι στον δρόμο. Να μην είναι στον δρόμο με τα παιδιά τους, με την οικογένειά τους, ανάλογα με τις συνθήκες που είναι, πόσοι είναι στο νοικοκυριό, ή να τρέχουν να πάνε στους γονείς τους για να μείνουν. Έτσι, αυτό πρέπει να αποτραπεί πάση θυσία και αυτό κάνει αυτός ο οργανισμός. Συν τους δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να το πάρουν και να το αγοράσουν, ξαναλέω, όταν οι συνθήκες αλλάξουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία λειτουργούν. Από την άλλη, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο. Γιατί ακούω πολύ αυτό το ζήτημα ότι εμείς φέρναμε την κουβέντα στις προγραμματικές, μάλλον μακριά από τα προγράμματα μας. Ναι. Θα σας πω εγώ το εξής, που το έχω ζήσει σε όλα τα πάνελ. Ως γραμματέας προγράμματος είχα και ένα λόγο παραπάνω για να διαφημίσω το έργο mm-hmm. μου, να μιλάω για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι είχα συνεχώς κουβέντα περί συνεργασιών, περί προτάσεων, περί της πρότασης ανοχής, κυβέρνησης ανοχής, ειδικού σκοπού, θα είναι ο Βαρουφάκης, δεν θα είναι ο Βαρουφάκης. Όλα αυτά που ζήσαμε, νομίζω τα ζήσατε κι εσείς από τη δικιά σας εκπομπή. Άρα εκεί mm-hmm. ερχόταν συνέχεια συζήτηση, όχι με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας έλεγα και το άλλο. Όταν η κουβέντα στράφηκε στην τελευταία εβδομάδα πολύ στα προγραμματικά, είτε με τις προτάσεις Κατρούγκαλου, που ήταν ή δεν ήταν στο πρόγραμμα, τουλάχιστον μας είπε όμως ο κύριος Κατρούγκαλος ότι τα πιστεύει και ότι αυτά ήταν θετικά. Αυτό δεν ήταν στο πρόγραμμα. Τα πιστεύει. Κοιτάξτε, αν τα πιστεύει. Δηλαδή, μην βάλουμε κάτω, ας πούμε, και ο κύριος Κυλακάκης τι πιστεύει και τι έχετε στο πρόγραμμά σας. Σωστά, αν είναι σωστά αυτά που πιστεύει ο κύριος Κατρούγκαλος, κάποια στιγμή θα βρουν τον δρόμο τους για το πρόγραμμα. Ο κύριος Τσακαλώτος ήταν υπουργός οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ και μας μίλησε για τα παράλληλα νομίσματα. Τον κύριο Βαρουφάκη τον προσκάλεσε για την προοδευτική διακυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας. Και το πρόγραμμά του μας λέει για τη Δήμητρα ή τα όποια άλλα συστήματα, Οδυσσέας και δεν ξέρω εγώ τι project βγάζει, ναι. βγάζει το πρόγραμμά του. Άρα όλα αυτά, μάλλον κακό έκανε η προγραμματική συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε εμείς είμαστε χαρούμενοι για τη σύγκριση, είμαστε χαρούμενοι mm-hmm. για τη συζήτηση επί των προγραμμάτων, δεν θα έχουμε πρόβλημα και για έναν πρόσθετο λόγο. Πιστεύουμε και το είδαμε και στην καμπάνια που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η περιγραφή της πραγματικότητας, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να ψήφισε σε ποσοστό 40,8% μια κυβέρνηση που κυβερνάει επί 4 χρόνια και να θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 ήταν καλύτερα από ότι είναι το 23. Στην μεγάλη του πλειοψηφία πιστεύει ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα. Ακούω μάλιστα και μια κριτική από την άλλη μεριά. Υπάρχει και το Κάλιο 5. Ναι, υπάρχει όμως και μια κριτική από την άλλη μεριά που την ακούω. Μήπως mm-hmm. παρά ήταν οριζόντια τα μέτρα, μήπως τα 50 δις
παρά ήταν πολλά. Ναι. Γιατί τα ακούω και αυτά από, την, από το Πασό καμιά φορά ή και από τη φιλελεύθερη Σκοπιά. Δεν μπορεί όμως να συμβαίνουν και τα δύο. Δεν μπορεί δηλαδή να καταστρέφεται η Ελλάδα, να είναι όλα μαύρα, να είναι όλα καταστραμμένα και συγχρόνως να έχουμε δώσει τόσα πολλά χρήματα. Εγώ τους είδα δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν είναι τυχαίο που ψήφισαν 58%. Και δεν εξηγείται μόνο από το φόβο του Κατρούγκαλ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στηρίχθηκαν όταν έκλεισαν οι επιχειρήσεις τους με νόμο. Οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι πληρωνόντουσαν από το δημόσιο και οι εισφορές τους όταν ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις και δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους λόγω της πανδημίας. Έζησαν λοιπόν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις το πλέγμα στήριξης το οποίο υλοποιήθηκε από αυτή την κυβέρνηση και συγχρόνως και αυτοί που κοιτάνε περισσότερο και, να κλείσουμε αυτό, κοιτάνε περισσότερο τα δημοσιονομικά, βλέπουν τα, τις επιδόσεις της δημοσιονομικής να είναι όλο και καλύτερες και να έχουμε τελικά πλεόνασμα ένα χρόνο πριν από το αναμενόμενο που θα ήταν, φέτος. Άρα βλέπουν λοιπόν μια ισορροπημένη πολιτική, μια πολιτική που έκανε 3 βήματα μπροστά, όχι πολλά. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την 3η χειρότερη θέση στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη, αλλά την παραλάβαμε στη 2η χειρότερη, δηλαδή μια θέση χειρότερη από ό,τι την παραδίδουμε. Οπότε σε αυτόν τον δρόμο λέμε και πείσαμε, πιστεύω εγώ, τον ελληνικό λαό ότι μπορεί να κινηθεί η οικονομία. Αρκεί να έχουμε αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Θεοχάρη, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ.